Πάμε. Στείλε μου τις γιατί έχω πρόβλημα. Ήδη το ανεβάσαμε στον αέρα, πες μια χαρά, μην αγχώνεστε. Εντάξει, έλα, τα λέμε, γεια, γεια. Νομίζω όμως ότι είμαστε στην άλλη τώρα. Όχι. Γι' αυτό και τις αποκλείω. Από εκεί ζητούσε. Δεν τις θέλω ηλεκτρονικά, τις θέλω γραφτά για να σημειώνω τις πόντες. Ναι. Αυτό το πρέπει. Ας πω κάτι. Αφού δεν κάνω τίποτα, θα κατεβώ κάτω να το... Μπορεί να πάω, δεν ξέρω, ναι. Πρασινό. Thank you.
σήμερα μια χαρά. Τα δύο πανώ. Το ελληνί το χαρτιαβάκι και αυτό τα δύο. Όταν είσαι κοντά στην περιοχή. Άρα εκεί. Όχι, φαίνεται, όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, φαίνεται. Όπως το γυρνάς, φαίνεται, δεν χρειάζεται. Σήμερα το βάλουμε από εκεί. Μανολόπεδο, αν όλα πάνε καλά, βλέπω το ειδικό με καλύτερο βάζο. Εντάξει, και από την πλέπη σέχει.
πώς κλείνει. Θα κάνω αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά από την επόμενη φορά. Θα το πατήσω από το Wi-Fi. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Το σήμα είναι το Wi-Fi. Αυτό είναι το Wi-Fi, αλλά είναι κουμπιά αυτά. Πρέπει να το ρυθμίσω και δεν ξέρω από εσωτερικά. Ναι, και να μην χάνει το. Για να μην χάνει το αυτό, ναι. Να παίρνει όλο και το το μετάδοση. Ναι. Έχω βέβαια. Αλλά εντάξει, αφού λέει εξαιρετική. Ναι. Στο κολό τώρα. Γενικά η ομάδα πρέπει να βγάλει άμενα στις θεατρές. Θα πάει σε λίγο τώρα. Ναι, γιατί μου το κάνω κολό, περίμενε. Εντάξει, 62 παραγωγή. Καλά που είπα. Πρέπει να βγάλει άμενα στις θεατρές. Να ανεβάσει το κολό. Κάμερα το. Κολλάει ρε γαμό. Για να δω. Ωραία, αυτή μακριά.
4 λεπτά ακόμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το κλειστό γυμναστήριο Λίντο, από το κλειστό γυμναστήριο χωρίς πολλούς θεατές με συγκεκριμένο αριθμό, καθότι λόγω μία διοδότησης του κλειστού από την περιφέρεια για λόγους πυρασφάλειας δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον κόσμο που λαχταρά που θέλει να έρθει να δει το παιχνίδι, την πρεμιέρα του Ηράκλειο, την επιστροφή του μετά από 5 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες με τους Άγιους Ανάργυρους, μία ομάδα η οποία πήρε μέσω wild card την άνοδό της, καθώς
αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα και μέσω wild card διεκδικεί ό,τι καλύτερο εδώ στην Τρίτη Εθνική, κάνοντας μια ομάδα ανταγωνιστική σύμφωνα με τις πρώτες εντυπώσεις, δηλώσεις προς εμάς του coach Φασουλόπουλου. Να δούμε ποιοι είναι τα χαρακτηριστικά του σημερινού μας. Διαιτητές είναι ο Πέτρος Μπον, ο Χαράλαμπος Καραπαπάς και ο Γιάννης Αρτελάρης. Τους βλέπουμε τρεις διαιτητές φέτος στην Τρίτη Εθνική για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Βλέπουμε τον Χριστόδουλο, τον παίκτη που είχε αγωνιστική μαζί με τον Καραλή, μαζί με τον Γιάννη τον Στεφανάκη στην Ιερά Πέτρα. Είχε αγωνιστεί την περίοδο, αν θυμάμαι καλά, με το νούμερο 15 είναι ο Χριστόδουλος. Αν θυμάμαι καλά, την περίοδο 2006-2007. Επίσης είναι ο Σιόνος στην ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Είναι ο Δημήτρης ο Κεφάλας. Είναι ο Μάνθος ο Μουράτος. Είναι ο αδερφός του Βασίλη του Μουράτου, του γνωστού Βασίλη Μουράτου που αγωνίζεται πλέον στον Απόλλωνα Πατρών στην Α1. Ο Βασίλης ο Μουράτος ξεκίνησε και αυτός από εδώ, από τους Άγιους Ανάργυρους. Και είναι και ο Θοδωρής ο Αλεξανδρόπουλος η πεντάδα που κατεβάζει ο Φασουλόπουλος, ο κότς Φασουλόπουλος Γιάννης. Για να δούμε και τη σύνθεση του Ηράκλειου. Βλέπω τον Πέτρου να πηδάει, τον Γιώργο τον Πέτρου να πηδάει για το τζάμπολ. Βλέπω τον Σταμάτη το Καμαρινό, τον Σταύρο τον Καμαρινό. Βλέπω τον Ίντρη τον Κατσούρη. Ο Λεφής ο Θοδωρής. Και με το 11 ο Γιάννης ο Καστανιώτης. Το μας ξεκίνησε πρώτη κατοχή για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων, για τους κόκκινους. Να ο Χριστόδουλος που χρησιμοποιεί το σώμα του, έχει αντίπαλο τον Καστανιώτη, έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και εδώ είναι δείχνει στην επίθεση, ξαναπαίρνει το rebound και το πρώτο καλάθι της σεζόν στις εθνικές κατηγορίες για το Ηράκλειο για την περίοδο 2023-2024 είναι γεγονός. Ο Γιάννης Καστανιώτης βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Και με τη βολή κάνει το έμεσο τρίποντο και η ομάδα του προηγείται 3-0, 9:38 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Θετικό ξεκίνημα για το Ηράκλειο. Κεφάλας έχει οργανωθεί άμυνα του Ηράκλειο, πάει προς τα μέσα. Στην αρχή της φάσης κερδίζει το φάουλ κάτω χαμηλά νομίζω από τον Πέτρου. Πρώτο φάουλ του Ηράκλειο, πρώτο ομαδικό. Ένα ομαδικό έχει και η ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Το Ηράκλειο που με την πιεστική του άμυνα θα προσπαθήσει να μην δώσει πολλές κατοχές, πολλές επιθέσεις στην ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Κατσούρη κερδίζει την κατοχή. Όχι, τελικά μετά από απόφαση διαιτητών είναι για τους Άγιους Ανάργυρους η κατοχή. Να σκουπιστεί το παρκέ. 3-0 το σκορ για το Ηράκλειο. 9:17 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Να η ομάδα των Αγίων Αναργύρων στην επίθεση. Ο Δημήτρης ο Χριστόδουλος με μια εξαιρετική κίνηση. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στον Αλεξανδρόπουλο και στον Χριστόδουλο. Έφερε το 3-2. Πέτρου. Το Ηράκλειο θέλει να δώσει ρυθμό. Έχει γρήγορο passing game. Για να δούμε αυτό το plays με τον Κατσούρη. Πολύ ωραία προσπάθεια. Έξυπνα διάβασε το παιχνίδι ο Κατσούρη. Κάνει το 5-2. Για την ομάδα του Ηράκλειο.
Να πάλι ο Χριστόδουλος γυρίζει. Ωραία προσπάθεια, αλλά πολύ καλή άμυνα του Καστανιώτη. Δεν μπόρεσε να βάλει το καλάθι. Ξανακερδίζουν όμως οι παίχτες των Αγίων Αναργύρων. Και με τον Σιώμο κάνουν το 5-4. 5 για το Ηράκλειο, 4 για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Ο Καμαρινός για το Ηράκλειο. Κερδίζει το φάουλ, δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Πρώτο φάουλ του Μουράτου, 8 και 12 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Καλό μάτς, με καλό ρυθμό μέχρι στιγμή, τα πρώτα δύο λεπτά βέβαια είναι πολύ μικρό το δείγμα. Αλλά και οι Άγιοι Ανάργυροι δείχνουν ότι είναι ομάδα ποιοτική, θα έλεγα. Δεν έχει σκοπό, φαντάζομαι, να είναι πέρασης και στην κατηγορία. Θα διεκδικήσει ό,τι της αξίζει. Για να δούμε τον Καστανιώτη. Καστανιώτης δίνει πολύ ωραία στον Καμαρινό. Πάλι κερδίζει ο Καστανιώτης. Αφήνει την μπάλα. Μάχη για το rebound. Κατοχή για το Ηράκλειο. Όχι, για τους Άγιους Αναργύρους. Μουράτος. Μπροστά το Κατσούρι. Μουράτος πέρασε το κέντρο, πιεστική άμυνα, εκπληκτική άμυνα από τον Κατσούρη που κλέβει την μπάλα και πάει μόνος του και σημειώνει ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι. Ο νεαρός Κατσούρη πίεση σε όλο το γήπεδο από το Ηράκλειο, δεν αφήνει να ανασάνουν οι φιλοξενούμενοι. Να ο Χριστόδουλος κερδίζει το φάουλ από τον Καστανιώτη, δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ το δεύτερο ομαδικό. Είναι το Καστανιώτη. 7-28 πριν τη λήξη. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για να μπορέσει να μπορέσουν οι Άγιοι να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους επιτυχώς. Δεύτερο φάουλ από τον Πέτρου. Τρίτο ομαδικό για το Ηράκλειο. Ένα μίνι πρόβλημα για τον Αλέξη Πετράκη που φωνάζει από τον πάγκο τον Οδυσσέα το Σαρή και αλλάζει αμέσως τον Πέτρου. Αυτό του λέει ότι δύο φάουλ στα 2,5 πρώτα λεπτά είναι πολλά. Να ο Κεφάλας, να ο Χριστόδουλος Κεφάλας από το 45, συνεργασία μεταξύ Χριστόδουλου και Κεφάλα. Σταματά την τρίπλα, σουτάρει για τρεις. Οι παίκτες των Αγίων Αναργύρων δεν καταφέρουν όμως τίποτα. Κατοχή για το Ηράκλειο. Με τον Καμαρινό. Καμαρινός δίνει έξω στον Καστανιώτη. Πολύ ποιοτικός παίκτης αυτός, χρησιμοποιεί πολύ ωραία το κορμί του απέναντι στον Χριστόδουλο. Πάρα πολύ ωραίο καλάθι από τον Καστανιώτη. Εξαιρετική προσπάθεια. Ένα δυνατό παιδί όπως τον Χριστόδουλο τον τσέκαρε, τον πέταξε εκτός και με ταμπλό έβαλε το καλάθι και έκανε το 9-4, 6-52 πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Πίεση από τους παίχτες του Ηρακλείου να μην πάρουν την μπάλα καθόλου. Διεκδικούν κάθε παλιά οι παίχτες του Ηράκλειου. Να ο Λαγός, να ο Αλεξανδρόπουλος, δίνουν στο Χριστόδουλο, παίζουν πολύ με το Χριστόδουλο, δεν μπορεί όμως με χέρια ψηλά. Άλλη μια εξαιρετική άμυνα του Καστανιώτη που πραγματικά έχει προσφέρει τα μέγιστα τόσο αμυντικά και στις δύο πλευρές του παρκέ. Να και σουτ για τρεις από τον Καμαρινό και αμέσως time out, 12-4, 6-24 πριν τη λήξη. Σε λίγο πάλι μαζί.
καλός, ο ψηλός, ο ψηλός, πολύ καλός. Ο ψηλός, πολύ καλός. Ξανά επιστροφή εδώ από το κλειστό του Λίντο. 6:24 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου, το Ηράκλειο με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα προηγείται 12-4 της ομάδος των Αγίων Αναργύρων, που τώρα έχουν την μπάλα και με το λαγό κατεβάζουν Χριστόδουλος που βγήκε προς τα έξω, χέρι με χέρι με τον Κεφάλα. Κεφάλα θα σπάρει για τρεις με καλές προϋποθέσεις, άστοχος, κερδίζουν όμως την κατοχή οι παίχτες των Αγίων Αναργύρων. Να ο Ίντερ Κατσούρη, ο οποίος έβαλε ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, οργανώνει πάρα πολύ καλά την επίθεση της ομάδος του, πολύ καλός χειριστής και στις δύο πλευρές. Του Καμαρινού άστοχο, rebound από τους παίκτες του Αγίων Αναργύρων. Είναι ο Αλεξανδρόπουλος που κατεβάζει την μπάλα, πάει μόνος του προς τα μέσα, όχι, skip pass έξω. Πολύ ωραία τρίπλα, δεν σουτάρει όμως ο Κεφάλας. Γυρίζει ωραία, αλλά αστοχή ο Σιώμος για τους Άγιους Ανάργυρους, κατοχή και 14.2 για τους φιλοξενούμενους. Πάρα πολύ καλές αλλαγές, γρήγορες αλλαγές, πολύ καλά screen από την άμυνα του Ηρακλείου. Δεν έχει δώσει το δικαίωμα να βάλει το εύκολο καλάθι η ομάδα των Αγίων Αναργύρων, που τώρα έχει κερδίσει το φάουλ, 5 ομαδικά για το Ηράκλειο, 12-5 μετά από πάρα πολλή ώρα για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Εύκολο rebound από τον Καστανιώτη. Κατεβάζει ο Καμαρινός, Κατσούρη. Ζητάει το σκρίνα τον Καστανιώτη, πάει προς τα μέσα, βλέπει το καλάθι, γυρίζει. Ωραία προσπάθεια, δεν βρίσκει το στόχο όμως. Τώρα η Αργία Αναργύρη με τον Αλεξανδρόπουλο. Ωραία γύρισμα από το Κεφάλα όμως δεν σκοράρε. Ξανά κατοχή το rebound από τους παίχτες του Ηράκλειο. Το σκρίν από τον Καστανιώτη, Καμαρινός πάει προς τα μέσα, δίνει έξω τον Λεφή, ο Λεφής παίρνει το φάουλ. 4:46 πριν τη λήξη, 12-5 το σκορ. Και ο Λεφής για πρώτη φορά το Ηράκλειο με το Λεφή στη γραμμή των βολών. Εύστοχος στη δεύτερη, κάνει το σκορ 13-5. 4:42 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Λαγός δίνει στο Χριστόδουλο. Κεφάλας, Κεφάλας κλείνεται, δίνει έξω στο Λαγό. Θα γυρίσει αυτός, δίνει έξω στον Σιώμος. Σιώμος σου τριοπόντων άστοχο, κερδίζει ο Λεφής. Δίνει γρήγορα στον Καμαρινό. Καμαρινός τον Καστανιώτη, θα παίξει πάρα πολύ ωραία στον Σιώμο, είναι φανταστικός. Πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, χρησιμοποιεί υπέροχα το κορμί του. Τον όγκο που διαθέτει τον χρησιμοποιεί ακριβώς το 100% και κερδίζει και rebound και βάζει και τα καλάθια, κερδίζει και τα φάουλ όπως τώρα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό, καλάθι με φάουλ. 15-5. Και 16-5.
από το δεύτερο έμεσο τρίποντο του Καστανιώτη, που είναι και ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Να ο Μπέλμπας έχει διευρύνει το rotation από το πρώτο δεκάλεπτο, το πρώτο πεντάλεπτο, ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος. Λαγός δεν μπορεί να ο Καστανιώτης κυρίαρχος και κάτω από τη ρακέτα της ομάδος του. Πάει γρήγορα Κασούρη προς τα μέσα, δίνει στο Σαρή από τη γωνία. Corner 3, κερδίζει το τρίποντο, τις τρεις βολές. Αστοχή στο τρίποντο, κερδίζει τις τρεις βολές ο Σαρής. Πραγματικά πάρα πολύ ψηλό ρυθμός από το Ηράκλειο. Οδηγίες του Αλέξανδρου Πετράκη τόσο στον Καστανιώτη όσο και στον Ίδιτ Κατσούρη. Ο νεαρός Ίδιτ Κατσούρη γεννημένος το 2005 με ύψος 1,80. Ο Οδυσσέας Αρής με ύψος 2,1 γεννημένος το 1992. Την έβαλε. Με τις τρεις εύστοχες βολές του Οδυσσέα Σαρή που σημειώνει το έμεσο τρίποντο, το σκορ πάει 19-5, 3:30 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα από το Ηράκλειο. Αλεξανδρόπουλος σταματά σουτάρει, δεν μπορεί να σκοράρουν οι παίκτες των Αγίων Αναριών από την πάρα πολύ πιεστική άμυνα των γηπεδούχων. Έχουν βάλει υψηλή, πολύ υψηλή ένταση στο παιχνίδι τους. Κατσούρη. Λεφής. Καστανιώτη στη γωνία σου για τρεις, άστοχος από το Σαρή. Πηδάει ο Λεφής. Κερδίζει το rebound. Θα πάρει ο Σαρής προσπίση. Σταματά την τρίπλα. Τελικά δίνει στον Κατσούρη για τα επόμενα 7 δευτερόλεπτα της ομάδας του. Λεφής, πολύ ωραία στον Καστανιώτη, δεν σταματά αυτό στην τρίπλα. Rebound από τον Παπαδάκη. Παπαδάκης, μια καλή μεταγραφή για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες της Αθήνας στην Γάμα Εθνική. Παπαδάκης, όχι, την μπάλα τελικά την έχει ο Σιώμος, δεν μπόρεσε όμως να ευστοχίσει. Καστανιώτης που κατεβάζει και την μπάλα, παίρνει και το φάουλ. Αυτός ο παίκτης θα κάνει όλα τελικά. Με χαρακτηριστική ευκολία. 19-5 το σκορ. 2:19 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Έχουν ξεπληρώσει τα 5 ομαδικά οι παίκτες των Αγίων Αναργύρων. Πρώτη άστοχη βολή. Φαίνεται πως μόνο με καλά φάουλ ευστοχή ο Γιάννης ο Καστανιώτης. Rebound από τις παίκτες των Αγίων Αναργύρων. Κατεβάζει ο Παπαδάκης. Γρήγορα κατεβάζει, δίνει. Ωραία προσπάθεια. Δίνει στον Μπέλμπα. Ο Μπέλμπας διάβασε καλά από το πλάι την άμυνα του Ηράκλειο. Και κάνει το 19-7. Με τα κόπων και βασάνων, με αίμα, δάκρυα και υδρότα, σημειώνει μέχρι στιγμής καλάθι η ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Να ο Κατσούρη, πολύ ωραία στον Καστανιώτη, πάει προς τα μέσα με ταμπλό, δεν σκοράρει όμως. Το rebound για τους φιλοξενούμενους από τον Γούνι, το Γιάννη το Γούνι.
Να Παπαδάκη, στα σουτάρει από τα 8. Καλό σουτ, δεν ευστοχή όμως. Κατσούρι το rebound. Κατσούρι με αντίπαλο τον Μπέλμπα. Πολύ ωραία προσπίση, πάει προς το καλάθι, παίρνει το φάουλ. Πάρα πολλά, πολύ έξυπνα διάβασε τη φάση ο Ίντριτ Κατσούρι και πανέξυπνα πήρε και το φάουλ. Αλλαγές, ο Δαγαλάκης βλέπω και μπαίνει στη θέση του Καστανιώτη να πάρει ανάσες, ο οποίος καταχειροκροτείται. Έχει βγει και ο Αλεξανδρόπουλος. Έχει μπει ο Κεφάλας. Σκουπίζεται το παρκέ. Λεφής, Καμαρινός, Ίντριτ Κατσούρι, Δαγαλάκης και Σαρίς η πεντάδα του Ηράκλειου. Παπαδάκης, Κεφάλας, Χριστόδουλος. Γούνης και Μπέλβας η πεντάδα του των Αγίων Αναργύρων. Να και άλλη μια αλλαγή, ο Αντώνης ο Αναστασάκης, άλλο ένας παίχτης που ανήκε σε Ακαδημία στο Εργοτέλη, εξελίχθηκε στον Ηρόδοτο υπό τις οδηγίες του Χρήστου Μαυρόπουλου, έκανε το μεγάλο άλμα προς τον Όφη πέρυσι, είχαντας μια καλή πορεία και φέτος αγωνίζεται εδώ στο Ηράκλειο. Το φάουλ που κερδίζει ο Χριστόδουλος, μάλλον από τον Δαγαλάκη. Με το χαρακτηριστικό τρόπο που σουτάρει ο Χριστόδουλος, όπως τον θυμόμασταν χρόνια πριν. 21-7 το σκορ. 1 και 10 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. 21-8. Και ο Χριστόδουλος έχει, είναι ο πρώτος σκορ της ομάδας των Αγίων Αναργύρων. Να τώρα ο Καμαρινός. Προς τα μέσα σταματά την τρίπλα σου, τάρι ξανακερδίζει το ριμπάνο που την παίρνει εύκολα ο Χριστόδουλος. Τρέχει ο Μπέλμπας προς τα μέσα, χάνει την μπάλα γιατί έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες του Ηράκλειο. Εξαιρετική αμυντική αντίδραση από το Ηράκλειο. Λεφής, Καμαρινός. Το σκρίν από το Δαγαλάκι. Πάει ο Καμαρινός προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ πολύ έξυπνα. Πραγματικά πάνε όλα σήμερα στο Ηράκλειο. 23-8 στα τελευταία 28 δευτερόλεπτα. Και με τη βολή πετυχαίνει και αυτός έμεσο τρίποντο. 24-8, 28 δευτερόλεπτα και αμέσως ο Πετράκης τον αλλάζει. Έβαλε τον Μαρί, τον Κώστα τον Μαρί. Για να δούμε τον Παπαδάκη, πάει προς τα μέσα μόνος του, έρχεται εντυπωσιακά ο Αναστασάκης να τον κόψει. Ωστόσο οι διαιτητές είδαν φάουλ. Το σφύριξαν. ...24-8. Όταν τελειώσει το δεκάλεπτο, δείξε τον πίνακα. Εύστοχος ο Παπαδάκης στην πρώτη βολή. Άλλη μία για να μπορέσει να φτάσει η ομάδα σε διψήφιο αριθμό πόντων. Δεν το καταφέρει να φτάσει σε διψήφιο σκορ. Αναστασάκης γρήγορα κατεβάζει την μπάλα και τον κλείνει ο Παπαδάκης. 15 ακόμα δεύτερα, άιζο από τον Αναστασάκη.
Για να δούμε τι θα σκαρφιστεί το Ηράκλειο. Το σκρίν από τον Δαγαλάκη. Σταματά την τρίπλα σουτάρι. Παπαδάκης 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σούτ από τον Αλεξανδρόπουλο. 24-9 το πρώτο δεκάλεπτο. Σε ένα δεκάλεπτο το οποίο το Ηράκλειο κυριάρχησε. Είχε υψηλή ένταση στο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές του παρκέ και δεν έδωσε το δικαίωμα σε καμία φορά στους φιλοξενούμενους να αντιδράσουν. Σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Λίντου, το πρώτο ημίχρονο του Λίντο, το πρώτο ημίχρονο τελείωσε 24-9 με ένα Ηράκλειο να κυριαρχεί στην άμυνα και μέσα από την άμυνα και με τον υψηλό ρυθμό που έδωσε να βρίσκει ρυθμό και στην επίθεση. Απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι στιγμής δεν μας έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Φαντάζει το, αν συνεχίσει έτσι το παιχνίδι, το ξεκίνημα του Ηράκλειο ιδανικό στην επιστροφή του μετά από 5 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ νωρίς. Πρώτη επίθεση για το Ηράκλειο Καστανιώτης. Δίνει στον Κατσούρη, σταματά την δίπλα σου, τάρι, rebound από τους παίχτες του, των Αγίων Αναργύρων που θέλουν να βγάλουν αντίδραση. Παπαδάκης. Παπαδάκης πάλι από τα 8 για 3, πάλι άστοχος, το rebound από τον Χριστόδουλο με κόπο. Ζουμαδάκης. Χριστόδουλος γυρίζει, αλλά έχουν το κλείσει και ο Σαρής και ο Καστανιώτης. Χάνουν την μπάλα οι παίχτες των Αγίων Αναργύρων και γρήγορα βγαίνουν μπροστά οι παίχτες του Ηράκλειο, βήματα από τον Σαρή. 9 και 7 πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Για να δούμε. Παπαδάκης που από τότε που μπήκε έχει δώσει κάτι παραπάνω στοιχεία στην ομάδα του, χωρίς ωστόσο όμως να είναι το επιθυμητό για τον Γιάννη Φασουλόπουλο. Να, μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αλεξανδρόπουλο, ωστόσο πάλι πολύ καλές άμυνες δεν μπορεί, δεν έδωσαν ρυθμό στην επίθεση του Ηρακλείου. 28-9 με τον Ίντριτ Κατσούρη. 26-9. Να και το δεύτερο ομαδικό για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Παπαδάκης. Παπαδάκης, Χριστόδουλος, πάλι Παπαδάκης. Με όλους και με όλα τα βάζει, δεν μπορεί και παίρνει ο Καστανιώτης, ο οποίος δίνει αμέσως τον Καμαρινό. Όχι. Αφού τον έκλεισε ο Παπαδάκης, έδωσε στο Σαρί. Στον Καμαρινό έδωσε ο Σαρίς.
Γρήγορη αλλαγή από το Ηράκλειο να πάρει ο Αναστασάκης. Αναστασάκης με αντίπαλο τον Παυλιτίνα. Σουτ για τρεις από το Σαρί, rebound από το Χριστόδουλο. Είναι ο μόνος που παλεύει για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων μαζί με τον Παπαδάκη θα λέγαμε. Χριστόδουλος, Αλεξανδρόπουλος, άστοχος, μπρος πίσω η μπάλα, κατοχή για την ομάδα. Α, παίζει μπάλα, παίζει λέει ο διαιτητές. Αλεξανδρόπουλος, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Με το Σαρί, τον έπαιξε στα πόδια, σταματά προσποίηση, παίρνει το φάουλ. Έξυπνα από το Σαρί ο Αλεξανδρόπουλος. Ο Σαρίς ο οποίος έπεσε λίγο άγαρμα. Για να δούμε. Τίποτα, τέλος καλό, όλα καλά. Ανανέωση χρόνου για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Χριστόδουλος, Παπαδάκης, Αλεξανδρόπουλος για τρεις, εύστοχος. Το πρώτο τρίποντο της ομάδας των Αγίων Αναργύρων μετά από 13 λεπτά παιχνιδιού. 26-12 το σκορ. Πιάνει και διψήφιο αριθμό πόντων η ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Καμαρινός, Αναστασάκης πάει προς τα μέσα, βλέπει τον Χριστόδουλο, δίνει έξω στον Καστανιώτη, θα σουτάρει και για τρεις ο Καστανιώτης. Rebound από τους Αγίους Αναργύρους. Αλεξανδρόπουλος δίνει στον Κεφάλα. Κεφάλας Αλεξανδρόπουλος, Χριστόδουλος με double team από τους παίκτες του Ηράκλειο. Σουτ για τρεις, δεύτερο τρίποντο από τον Αλεξανδρόπουλο που δείχνει ζεστός σε αυτό το δεκάλεπτο. 26-15, 6-40 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Για να δούμε. Έχει επιστροφή για τους Άγιους Αναργύρους. Αναστασάκης από 45 για 3. Απαντά γρήγορο σου από τον Αντώνη Αναστασάκη. Κάνει το 29-15. Χριστόδουλος. Αλεξανδρόπουλος, Χριστόδουλος πάει προς τα μέσα χωρίς φάουλ, αλλά βάζει το καλάθι, βγάζει εκτός τον Καστανιώτη και κάνει το 29-17. Ο Δημήτρης Χριστόδουλος, που φαντάζομαι έχει ευχάριστες αναμνήσεις εδώ από την Κρήτη και από το Ηράκλειο και από την Ιεράπετρα, από την Κρήτη γενικότερα. Επαναφορά για τους παίκτες του Ηράκλειο, 29-17, 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Αυτός είναι ο Καμαρινός, έχει αντίπαλο τον Παπαδάκη, ο οποίος τον παίζει overplay. Αναστασάκης δίνει στον Καστανιώτη με Χριστόδουλο. Μαρίς, Γεπετράκης, πολύ ωραία κίνηση από τον Πετράκη, πολύ καλό καλάθι από τον Γιάννη Πετράκη. Παίχτης με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στην τεχνική του σουτ. 31-17, Αλεξανδρόπουλος. Χριστόδουλος στο screen, Αλεξανδρόπουλος. Θα πάει προς τα μέσα, θα δώσει τον Χριστόδουλο. Χριστόδουλος, αστοχή, παίρνει όμως το rebound. Με τρεις, παίρνει το foul. Βάζει και το καλάθι. Σκορπίζει έστω και έτσι τον ενθουσιασμό στον πάγκο της ομάδας του. Κάνει το 31-19 και θα πάει και στη γραμμή των βολών. Για να ολοκληρώσει επιτυχώς την προσπάθειά του.
Και 31-20 από τον goal foul του Μητρόπουλου. Foul από τον Παπαδάκη πάνω στον Καμαρινό. Πρώτο ομαδικό για τους παίχτες των Αγίων Αναργύρων, πρώτο του Καμαρινού. Καμαρινός. Να ο Λεφής, πολύ ωραία προσπίση, πάει προς το καλάθι με τον Χριστόδουλο, αντίπαλο, το ριμπάμπ τον Καστανιώτη, παίρνει ο Αναστασάκης, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ καλά, με αυτοπεποίθηση ο Αντώνης ο Αναστασάκης, σηκώθηκε ψηλά, έκανε το 33-20, 4-45 πριν τη λήξη, Παπαδάκης θα πάει μόνος, θα το ολοκληρώσει, δεν μπορεί, καπακώνει την μπάλα. Ο Λεφής, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και αυτός, Καμαρινός, οι αλλαγές στο σκρίν από τον Καστανιώτη, ο Καμαρινός θα βρεθεί από τις βολές, θα σουτάρει άστοχος, rebound για τους Άγιους Ανάργυρους, Αλεξανδρόπουλος θα πάρει την μπάλα και με μία θα σκοράρει, πολύ καλός ο Αλεξανδρόπουλος, ποιοτικός παίχτης, αναγκάζοντας τον Γιάννη Πετράκη να πάρει time out, 4-18 πριν τη λήξη, και ενώ το σκορ είναι 33-22. Σε λίγο πάλι μαζί. Όλα καλά. Επιστροφή εδώ στο κλειστό του Λίντο. Επιστροφή στο Ηράκλειο, επιστροφή στην Κρήτη, σε μια ηλιόλουστη σήμερα Κρήτη. Πολλοίς κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες. Φαντάζομαι και σε άλλα μέρη της Ελλάδος θα υπήρχε παρόμοιο σκηνικό. Να πούμε και για την πρεμιέρα μέχρι στιγμής, εκτός από το μάτς Ηράκλειο Άγιους Ανάργυρους, έχουμε νίκη Αμαρουσίου Δάφνη Δαφνίου σήμερα, Χολαργός Ερμής Αργυρούπολης, εδώ μάλιστα έχουμε και στο τρίτο λεπτό το σκορ 11-5, Πεύκη Ένωση Ηλίου, Ελευθερία Μοσχάτου ΑΟ Χανιά. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την αγωνιστική, την πρεμιέρα. Εν τω μεταξύ είχαμε ένα καλάθι από το Ηράκλειο. Ποιος το βάλε? Νομίζω από το Λεφή. Να ο Χριστόδουλος προσπάθησε να παίξει με τον Αλεξανδρόπουλο, ψάχνει να βρει να δώσει σε συμπαίχτη του, είναι ο Γούνης, ο Γιάννης που θα σουτάρει για τρεις. Έχουν καλό περιφερειακό σουτ φαίνεται οι παίχτες των Αγίων Αναργύρων που δεν το είχαν αξιοποιήσει, η αλήθεια είναι, στο πρώτο δεκάλεπτο. Πολύ ωραία πάσα του Κατσούρη, τον Καστανιώτη, και φάω βήματα, βήματα στον Καστανιώτη. 35-25 στο μέχρι στιγμή το σκορ, 3-23 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Χριστόδουλος πολύ ωραία στον Αλεξανδρόπουλο, ξεφεύγει αυτός όμως, φοβήθηκε με την παρουσία του Μαρί, του Πετράκη, συγγνώμη,
Αστόχησε κατοχή, γιατί ο Ηράκλειο που κατεβάζει γρήγορα, δεν σταματά να πηγαίνει σε υψηλό ρυθμό. Οι παίκτες του Αλέξη Πετράκη, 35-25, άστοχος το σούτ, το Κατσούρι νομίζω, και είναι ο Παπαδάκης. Αλεξανδρόπουλος, Χριστόδουλος, γυρίζει με τον Καστανιώτη, πάει προς τα πίσω. Εξαιρετική κίνηση από τον Χριστόδουλο. Του αξίζουν τα εύσημα μέχρι στιγμής. Έχει πολλές καλές προσπάθειες. Φάουλ πρέπει να είναι του Αλεξανδρόπουλου νομίζω. 4 ομαδικά για το Ηράκλειο, 2 τώρα για το Άγιους Ανάργυρους, το πρώτο του Αλεξανδρόπουλου στο παιχνίδι. Πρόβλημα έχει μόνο ο Σιώμος με 3 φάουλα από μεριάς Αγίων Αναργύρων. 2 φάουλ έχει για το Ηράκλειο ο Πέτρου, όπως έχουμε πει, ο Κατσούρη και ο Δαγαλάκης. Κατσούρη περνάει τον Παπαδάκη σε σταματημένο, χάνει όμως την μπάλα, όχι την κερδίζει από τον Γούνι. Καστανιώτης θα δώσει στον Πλεφή, θα σουτάρει για 3, δεν θα σκοράρει. Παπαδάκης, αλλά έχουν γυρίσει όλοι οι παίκτες του Ηράκλειο. Ο Γούνης για 3 στο rebound, πολύ καλό από τον ο Γούνης, έκανε το τρίπο το rebound, πήρε το rebound. Το σουτ το έκανε ο Κεφάλας, δεν ευστόχησε. Να ο Καμαρινός δίνει στον Καστανιώτη, κάνει την προσπίση, πάει προς τα μέσα, δίνει έξω στο Σαρί. Σαρίς από τη 45 εντελώς μόνος του, οπλίζει. Αστοχή όμως ο Καστανιώτης, εκπληκτικά παίρνει το rebound. Παίρνει και το φάουλ από το Χριστόδουλο. Πραγματικά οι δυο ψηλοί από κάθε ομάδα έχουν προσφέρει ψηλό θέαμα. Με πρωταγωνιστή βέβαια τον Καστανιώτη. Είναι το πρώτο φάουλ, τρίτο ομαδικό των Αγίων Αναργύρων που έχει να δώσει άλλο ένα μέχρι να λήξει το ημίχρονο. Βγήκε ο Καστανιώτης έξω, ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα στο λαιμό, δεν ξέρω τι, ο Ανδρέα ο Μαρτίνα παίρνει παρθενικό χρόνο συμμετοχής. Ο Μαρτίνα, ο οποίος είναι από τις ακαδημίες του Όφη προέρχεται, όπως και ο Αναστασάκης σας είπαν προηγουμένως. Στη συνέχεια πήγε στον εργοτέλειο ο Αναστασάκης. Ο Μαρτίνα ευστοχή στην πρώτη βολή, ευστοχή στη δεύτερη. Παίρνουν το rebound οι παίκτες. Τελικά του Αναγίου Αναργύρου μετά από πολλή περιπέτεια. Αλεξανδρόπουλος, Χριστόδουλος, Αλεξανδρόπουλος, δείχνει ο ένας με τον άλλο, έχουν πολύ καλές συνεργασίες και έχει αποδώσει αυτό. Να ο Χριστόδουλος πετάει 45 μοίρες για τον Κεφάλα, αστοχή. Χριστόδουλος όμως παίρνει το rebound, παίρνει και το φάουλ από τον Σαρί, το πέμπτο ομαδικό. Το πρώτο του Μαρτίνα είναι τελικά, στο Μαρτίνα χρεώνεται. Και στη γραμμή των βολών ο Χριστόδουλος. ...36-28. Αστοχή στη δεύτερη ο Χριστόδουλος, 36-28. Να ο Καμαρινός με αντίπαλο αυτή τη φορά τον Κεφάλα. Το σκρίν από το Δαγαλάκι, περνάει τον Κεφάλα ο Καμαρινός, πάει μόνος του προς το καλάθι, δεν καταφέρει να σκοράρει. Κερδίζει ο Μαρτίνα νομίζω. Και δίνει, όχι ο Καμαρινός ήταν που κέρδισε. Να ο Κατσούρη. Πολύ ωραία ξεφεύγει, σταματά την τρίπλα, σουτάρει από την κορυφή της ρακέτας, από τη γραμμή των βολών. Άστοχος, 35 δευτερόλεπτα, θα μείνουν και κάποια δεύτερα για την ομάδα του Ηράκλειο.
Κεφάλας. Ο Χριστόδουλος, βήματα, βήματα, βήματα. Εμφανώς κουρασμένος ο παίχτης των Αγίων Αναργύρων. Έχει συνέχεια δύο και τρεις παίχτες πάνω του. Άρα το Ηράκλειο έχει μια γεμάτη σχεδόν επίθεση. 21,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 36-28. Ίντερ. Ίντριτ είναι το κανονικό του όνομα. Τατσούρη ξαναπαίρνει την μπάλα. Από το Λεφί χέρι με χέρι έχει αντίπαλο τον Παπαδάκη. Κατσούρη στο Μαρτίνα. Ο Μαρτίνα το έχει το τρίποντο. Το rebound έξω η μπάλα. Δεν μπορεί, δεν πρόλαβε ο Σαρής. Άρα 1,7 δευτερόλεπτα ακόμα. Time out από τον Γιάννη Φασουλόπουλο. Σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή εδώ στο Λίντο, επιστροφή στο Ηράκλειο, να παρακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής στην National League 2. Ηράκλειο που επιστρέφει μετά 5 χρόνια με Άγιους Ανάργυρους, οι οποίοι κερδίσανε τη θέση στην κατηγορία με Wild Card. Ημίχρονο 36-28 με ένα επιμέρους σκορ 17-12. Οι Άγιοι Ανάργυροι κατάφεραν να επιστρέψουν, θα μπορούσαμε να πούμε, στο παιχνίδι και να διεκδικήσουν στο δεύτερο ημίχρονο ό,τι καλύτερο μπορούν, γιατί όχι ακόμα και την νίκη. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο ημίχρονο. Να είστε καλά.
Επιστροφή εδώ ξανά μαζί εδώ στο Λίντο από το Ηράκλειο. Ηράκλειο Άγιοι Ανάργυροι 36-28 το ημίχρονο, με ένα επιμέρους 12-19 οι Άγιοι Ανάργυροι επιστρέψαν στο παιχνίδι. Με τη συνεργασία μοιάζει αυτό από την αρχή του παιχνιδιού το δίδυμο Χριστόδουλου και Αλεξανδρόπουλου να συνεργάζονται καλύτερα, κατάφεραν να ανατρέψουν το επιμέρους 24-9 του πρώτου δεκαλέπτου. Από την άλλη το Ηράκλειο έχει μπει σε υψηλή ένταση, έχει δώσει υψηλό ρυθμό, γρήγορες επιστροφές στην άμυνα και με κορυφαίο τον Καστανιώτη μαζί με τον Καμαρινό, Κατσούρη και Λεφή έχουν δώσει το ένασμα να προηγείται το Ηράκλειο με 8 πόντους διαφορά. Οι δύο ομάδες επιστρέψαν στο παρκέ. Αναμένουμε τώρα να δούμε ένα δεύτερο ημίχρονο εξίσου ενδιαφέρον με το πρώτο. Για να δούμε. Χριστόδουλος, Αλεξανδρόπουλος, Παπαδάκης από τότε που μπήκε δεν ξαναβγήκε. Κεφαλάς και Ζουμαδάκης είναι νομίζω η πεντάδα των φιλοξενούμενων. Λεφής, Καμαρινός, Καστανιώτης, Πέτρου που επέστρεψε μετά τα δύο φάουλ και Κατσούρη πεντάδα του Αλέξη Πετράκη. Κατσούρη με αντίπατο τον Αλεξανδρόπουλο, τώρα παίρνει ο Καστανιώτης από την κορυφή, ζητάει το σκρίν από τον Κατσούρη. Να ο Καμαρινός, μπάλα που μπρος πίσω. Λάθος του Καστανιώτη εδώ, τον ματιάσαμε. Στη σημερινή μετάδοση δεν θα έχουμε το score live, στο επόμενο θα το έχουμε. Θα σας το λέμε εμείς, 36-28, 9-20 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Αλεξανδρόπουλος περνάει ωραία το Λεφή. Σταματά, δίνει έξω στον Γούνι. Σουτ για τρεις από τον Κεφάλα. Το rebound εύκολα από τον Καστανιώτη και γρήγορα το Ηράκλειο με τον Κατσούρη. Χάνει όμως τον έλεγχο της μπάλας, δίνει στον Καστανιώτη, ο οποίος την κρατάει, σταματάει για την τρίπλα ο Κατσούρη, άστοχος. Ενώ κάνουν πολύ καλές προσπάθειες τα γκάρ του Ηράκλειο, ωστόσο η τελική τους προσπάθεια δεν είναι ιδανική. Έχουν πολλά άστοχα σουτ. Χριστόδουλος δίνει στον Αλεξανδρόπουλο, είπαμε αυτό το δίδυμο συνεργάζεται καλύτερα. Να το σουτ για τρεις από τον Παπαδάκη και 36-31 μετά από ώρα η διαφορά πέφτει στους 6 πόντους, στους 5 πόντους, συγγνώμη, από το 9-4 στο 6-52 του πρώτου μου, μετά από τα 3 πρώτα λεπτά. Να μια λάθος πάσα από τους παίχτες του Ηράκλειο. Να ο Κεφάλας είναι αυτός που παίρνει το φάουλ. Το φάουλ το πήρε από τον Καμαρινό. Θα δούμε τώρα. Όχι, το πήρε από το Λεφή που είναι το δεύτερο προσωπικό. Οδηγεί τον Δημήτρη Κεφάλα στις βολές. Εδώ το παίξει άσχημο παιχνίδι μπάλα. Μηδέν στις 2, 8 και 8 πριν τη λήξη, 36-31. Ηράκλειο Άγιοι Ανάργυροι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος του National League 2. Αυτός είναι ο Λεφής. Δίνει στον Καμαρινό, ωραία πάσα τον Πέτρου, το έχασε όμως ο Πέτρου. Άστοχο σουτ. Παπαδάκης, ωραία τρίπλα πάνω στον Καμαρινό, πάει μόνος του με αριστερό λέει. Πολύ ωραία διάβασε εδώ ο Παπαδάκης. Κάνει το 36-33, στο μείον 3. Η Άγιοι Ανάργυροι όμως, ο Καστανιώτης παίρνει το παιχνίδι πάνω του, χάνει όμως το καλάθι. Να πάλι
ο Κεφάλας, ο οποίος το έχει δώσει ένα ρυθμό στην ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Για να δούμε τον Αλεξανδρόπουλο. Φάουλ κάτω χαμηλά από τον Καμαρινό. Αλλαγή, έξω ο Καστανιώτης, μέσα ο Σαρής. Δεύτερο ομαδικό για το Ηράκλειο, κανένα για τους Αγίους Αναργύρους, που έχουν μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Ωστόσο εδώ δεν προλαβαίνουν να επαναφέρουν. Κατοχή για το Ηράκλειο, που θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις δυνατές άμυνες, στις γρήγορες αλλαγές. Επίθεση. Κατσούρη δίνει στον Σαρή. Η μπάλα φτάνει στο Λεφί, σου για τρεις. Εύστοχο τρίποντο από τον Λεφί. 39-33. Να ο Αλεξανδρόπουλος με αντίπαλο το Λεφί. 45 παίρνει ο Χριστόδουλος με αντίπαλο το Σαρή. Κάνει όμως την μπάλα χωρίς φάουλ, είναι διαιτητές. Παίρνει ο Πέτρου, δίνει στο Σαρί, το σκέφτεται, σουτάρει, ο δισταγμός είναι κακό σύμβουλος. Παίρνει όμως το rebound ο Λεφής και πάει ο Κατσούρη προς τα μέσα και βάζει ένα πολύ όμορφο καλάθι, τοποθετώντας σωστό το σώμα του ο Ίντριτ Κατσούρη, σημειώνοντας τον 8ο του πόντο. Κάνει το 41-33. Παπαδάκης Χριστόδουλος. Χριστόδουλος που έχει δείξει σημάδια κόπωσης, η αλήθεια είναι. Αλεξανδρόπουλος και αυτός το σκέφτεται, τελικά δίνει στον Χριστόδουλο, θα γυρίσει, παίρνει το φάουλ από τον Λεφή νομίζω ή από τον Σαρή. Θα δείξει τώρα 5-48 του Σαρή, είναι το δεύτερο ομαδικό και είναι το δεύτερο ατομικό και είναι το τρίτο ομαδικό. Και ήταν και στην προσπάθεια για σουτ του Δημήτρη Χριστόδουλου. Άρα ξαναπάει από τη γραμμή των βολών να μειώσει τη διαφορά. Άστοχος στην πρώτη βολή. Σας είπαμε, δείχνει κάποια σημάδια κόπωσης ο έμπειρος σέντερ των Αγίων Αναργύρων. Με επιτυχημένη παρουσία στην Κρήτη και στην Τρίτη Εθνική με την ομάδα της Ιεράπετρας, με προπονητή τον Γιώργο Μαχράκη, που βρίσκεται στον πάγκο του Ηράκλειο. Έχουν φαντάζομαι πολλά να πουν οι δυο τους μετά το παιχνίδι. Καλές άμυνες από τον δεν μπορώ να δω, από το Λεφί. Ωστόσο χρεώνεται με φάουλ. Ναι, το δεύτερο του Λεφί, το τέταρτο ομαδικό. 5-32 πριν λήξει το δεκάλεπτο. Άρα από εδώ και πέρα, ό,τι φάουλ κάνει το Ηράκλειο, θα πηγαίνουν στις βολές οι φιλοξενούμενοι. Η μπάλα έχει επιστρέψει στα χέρια του Παπαδάκη. Θα πάρει ο Αλεξανδρόπουλος, θα ξαναδώσει τον Παπαδάκη. Ο Λεφής κάνει overplay πάνω στον Αλεξανδρόπουλο. Σουτ για τρεις, άστοχος από τον Γούνη. Να ο Σαρίς βάζει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ με πολύ ωραίο τρόπο. Με πολύ υψηλό ρυθμό, πολύ καλή συνεργασία Καμαρινού και Σαρί. Σημειώνει τον πέμπτο του πόντο, πάει στη βολή 43-34 και εξοξεύει τη διαφορά στους 9 πόντους και μπορεί να πάει ξανά σε διψήφιο σκορ. Πέντε και 10 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Εύστοχος ο Σαρής, ολοκληρώνει το τρίποντο, το έμεσο τρίποντο, έφτασε στους 6 πόντους. 44-34. Έχουμε ξανά διψήφια διαφορά. Για να δούμε, θα μπορέσει να επανέλθει
Για Γιαννάργυρη, Αλεξανδρόπουλος για τρεις, άστοχος. Σιώμος προσπαθεί για το rebound, δεν μπορεί. Το παίρνει ο Λεφής που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην οικονομία του παιχνιδιού. Δεν φαίνεται μόνο στο σκοράρισμα, γενικά οι άμυνες του είναι εξαιρετικές. Ο ρυθμός που δίνει εξαιρετικός. Οι αλλαγές που κάνει πολύ καλές. Το Ηράκλειο θα πάει να φέρει την μπάλα. Θα δω, πάει ο Καμπαρίνος. Καμπαρίνος με τον Παπαδάκη τον περνάει σαν να μην υπάρχει και δίνει στο Σαρί. Σαρίς πολύ ωραία. Καστανιώτης πολύ ωραία στο Σαρί. Άλλη μια όμορφη συνεργασία των δύο ψηλών αυτή τη φορά. Καστανιώτη και Σαρί του Ηράκλειο. Το δύο ψηλών του Ηράκλειο. 46-34. Για να δούμε, ο Αλεξανδρόπουλος θα μπορέσει να μειώσει, μειώνει με τρίποντο, ο 11ος πόντος του Αλεξανδρόπουλου. 46-37, 4 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου. Να ο Καμαρινός, να ο Σαρίς, να ο Αλεξανδρόπουλος που παίρνει το rebound για τους φιλοξενούμενους και τρέχει γρήγορα, θα δώσει στο Σιώμο. Έξω θα πάρει την μπάλα ο Παπαδάκης. Το σκριν του Σιώμου πάει προς τα μέσα. Ο Παπαδάκης όχι. Δίνει στο κεφάλι ένα στάρι για τρεις. Τελείως άστοχο το σουτ. Του Μπέλμπα ήταν το σουτ. Το τρίποντο. Rebound του Αλεξανδρόπουλος. Νέα κατοχή για τους Αγίους Αναργύρους, 46-37, στους 9 η διαφορά, 3 και 17 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αλεξανδρόπουλος το έχει πάει προσωπικά, πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, σημειώνει και το καλάθι. Πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Αλεξανδρόπουλου που όσο παίζει αυτό σε υψηλό ρυθμό, τόσο ελπίζουν οι παίκτες του Γιάννη Φασουλόπουλου. ...46-39. Ενώ είχαν μειώσει γύρω στο έκτο λεπτό στους τρεις οι παίκτες των Αγίων Αναργύρων. Για να δούμε. Το rebound από τους παίκτες του Ηράκλειου μετά την άστοχη βολή του Αλεξανδρόπουλου που προσπάθησε να κλέψει τον Καμαρίνο χωρίς αποτέλεσμα όμως. Δίνει τις εντολές ο Πετράκης, ακούει ο Καμαρινός. Ποιο πλέις θα ακολουθήσουνε. Το ενέχει ο Καστανιώτης, double team από τους παίχτες των Αγίων Αναργύρων και εύκολη κατοχή από τον Αλεξανδρόπουλο. Ο Αλεξανδρόπουλος δίνει στον Παπαδάκη. Αυτός δίνει στον Σιώμο. Σιώμος με τον Καστανιώτη. Θα γυρίσει ο Σιώμος, άστοχο σουτ. Εύκολο rebound και φάουλ από τον Πέτρου. Τρίτο ομαδικό, δεύτερο του, τρίτο του Γούνι, τρίτο ομαδικό για τους Άγιους Ανάργυρους. Πήρε τις ανάσες του ο Χριστόδουλος, ο Γούνις βγαίνει έξω, επιστρέφει ο Χριστόδουλος. 46-39, 2-35. Καμαρινός με αντίπαλο τον Παπαδάκη, τώρα βγαίνει ο Μέλμπας, τώρα είναι ο Πέτρου. Πέτρου, Καστανιώτης, Καμαρινός από τη 45 για 3, το rebound του Χριστόδουλου, αυτοκρατορικό rebound. Να ο Παπαδάκης, Παπαδάκης, σουτ για 3, το rebound από το Λεφή, σας είπαμε κάνει πάρα πολύ ουσιαστικό παιχνίδι. Παιχνίδι που δεν φαίνεται στους αριθμούς, στη στατιστική του παιχνιδιού. Ο Αναστασάκης που μπήκε μέσα παίρνει το rebound. Καστανιώτης. Κερδίζει το φάουλ ο Πέτρου από τον Σιώμο. 46 Ηράκλειο, 39 Άγιοι Ανάργυροι, 1-49 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Άρον-άρον από τον Γιάννη Φασουλόπουλο, ξανά μέσα ο Θεοδόρος Αλεξανδρόπουλος.
Ο Αναστασάκης επαναφέρει, όχι όμως σωστά, κερδίζει ο Παπαδάκης. Σταματά την τρίπλα, δίνει στον Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος με τον Καμαρινό, πάει προς τα μέσα, δίνει έξω στο Σιώμο, σουτ για τρεις από τον Κεφάλα και αμέσως time out από τον Αλέξη Πετράκη. 46-42, 1-31 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Φαίνεται πως θα έχουμε ντέρμπι εδώ. Σε λίγο πάλι μαζί. Το σκορ δείχνεις, μπράβο. Εντάξει. Ξανά μαζί από το κλειστό του Λίντο. 46-42, 1-31 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κατοχή για το Ηράκλειο που ξεκινά μια νέα επίθεση με τον Καμαρινό. Γίνονται οι αλλαγές και παίρνει την μπάλα τελικά ο Πέτρου. Το σκρίνει από τον Πέτρου πάνω στον Παπαδάκη. Θα κερδίσει τελικά. Παρελευρύθη το χέρι του Χριστόδουλου και κατοχή για το Ηράκλειο, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλαγή, ο Κατσούρη μέσα, πραγματικά έλειψε ο Κατσούρη. Έξω ο Καμαρινός που θυριάζεται τις ανάσες του. Ο Κατσούρη μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το ρυθμό όποτε θέλει αυτός, να που παίρνει την μπάλα. Θα σταματήσει, θα δώσει πολύ ωραία πάσα στον Καστανιώτη. Κόπηκε εντυπωσιακά, ξαναπαίρνει το rebound, μάχες ομυρικές. Τελικά η μπάλα φτάνει με βουτιές εκπληκτικά. Γίνεται μια εκπληκτική μάχη και τελικά κερδισμένη είναι οι Άγιοι Ανάργυροι που το πανηγυρίζουν σαν τρελή. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται. Πανζουρλισμός πραγματικός από τους παίκτες των Αγίων Ανάργυρων σε μια ομυρική μάχη για την κατοχή στη διεκδίκηση της μπάλας. Σκουπίζεται το παρκέ. Δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Παπαδάκης κατεβάζει την μπάλα για τους φιλοξενούμενους έχοντας μπροστά του τον Κατσούρη. 46-42 και 15 δευτερόλεπτα επίθεσης ακόμα για τους Άγιους Ανάργυρους. Παπαδάκης, Χριστόδουλος, μέσα προς τα μέσα για τον Μπέλμπα, δεν μπορεί, ξανά κατοχή όμως για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Χριστόδουλος παίζει ωραία τον Καστανιώτη, εξαιρετική πάσα στον Μπέλμπα είναι ή στο Σιώμο, όχι είναι στον Κεφάλα. Παίρνει το φάουλ, το πέμπτο ομαδικό.
Το τρίτο φάουλ του Πέτρου. Ο προπονητής του τον κρατάει στα τελευταία 24 δευτερόλεπτα. Μάλλον τον θέλει στην επίθεση. (Σταλείς) 24 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. 46-43. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Κεφάλας, εύστοχος και στη δεύτερη. Φτάνει τους 5, κάνει το 46-44 και μια πλήρη επίθεση για την ομάδα του Ηράκλειο. Καστανιώτης δίνει στον Αναστασάκη. Πάλι Καστανιώτης, ο Κατσούρη θα πάρει την μπάλα στα τελευταία 9 δεύτερα. Για να δούμε, Κατσούρη ψάχνει να βρει την πιο σωστή επιλογή. Θα δώσει τελικά στον Πέτρου. Άστοχο σου του Πέτρου, 3-2-1. Θα έχουμε buzzer beater, όχι. 46-44 με ένα επιμέρους 10-16. Η ομάδα των Αγίων Αναργύρων, η ομάδα του Γιάννη Φασουλόπουλου έχει καταφέρει και έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής και διεκδικεί με αξιώσεις. Ξανά μαζί εδώ στο κλειστό του Λίντο, στο τελευταίο και κρίσιμο δεκάλεπτο, στο μάτς της πρεμιέρας Ηράκλειο Άγιοι Ανάργυροι, 46-44, το σκορ με ένα επιμέρους 10-2. Μετά το τελευταίο γκολ φάουλ του Σαρή, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν μεγάλα σουτ. Και έχουν φτάσει τη διαφορά στους 2. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο δεκάλεπτο. Ξεκινάει το παιχνίδι με κατοχή για το Ηράκλειο. Θα πάρει την μπάλα ο Καστανιώτης, ο οποίος θα δώσει στον Κατσούρη. Κατσούρη θα δώσει στον Μαρτίνα που έχει μπει μέσα. Να ο Καστανιώτης παίζει πολύ ωραία, χρησιμοποιεί το σώμα του. Ο Πέτρου, καλάθι και φάουλ. Θαυμάσιος ο Γιώργος ο Πέτρου, ο παίχτης που πέρυσι ήταν στον Όφι, αγωνιζόταν στον Όφι και με εξαιρετική προσπάθεια πήδηξε, πήρε το rebound, σημείωσε το τέταρτο του πόντο και θα πάει και στη γραμμή των βολών, δίνοντας άλλη ψυχολογία στο ξεκίνημα του τέταρτου παιχνιδιού, του τελευταίου του περιόδου για την ομάδα του. 9:47 ακόμα. 49-44. Μαχαιριά
Στο rebound του Πέτρου για τους φιλοξενούμενους και το φάουλ μετά. Θα πάρει την μπάλα ο Χριστόδουλος. Γίνονται μάχες, κερδίζει το φάουλ κάτω χαμηλά από τον Καστανιώτη. Ο Καστανιώτης, ο οποίος έχει δεύτερο φάουλ και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μόνο Σιώμος έχει τέσσερα φάουλ και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε τον Αλεξανδρόπουλο από την κορυφή, θα σουτάρει. Το rebound εξαιρετικά από τον Κατσούρη. Δούλεψαν τα box out και πήδηξε ο Κατσούρη. Να ο Καστανιώτης, κόπηκε εντυπωσιακά από τον Χριστόδουλο. Πάλι ομυρικές μάχες. Τελικά η μπάλα κατοχή για τους Άγιους Ανάργυρους. Πάει προς τα μέσα ο Μπέλμπας, κερδίζει το φάουλ από τον Κατσούρη. Χαμηλά για βολές, δεν ξέρω. Μάλλον πάει για βολές ο Μπέλμπας. Ο Κώστας ο Μπέλμπας. Το τρίτο για τον Κατσούρη, αυτό είναι ένα μίνι πρόβλημα για τον Αλέξη Πετράκη, ο οποίος παρουσιάζεται πρώτη φορά προπονητής στις εθνικές κατηγορίες. Ακολουθεί μια πορεία παράλληλη του Διόσκουρου του στην... όταν ήταν παίχτες του Μύρον Παπαδάκη στον Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ο Μύρον τώρα βρίσκεται βέβαια στη Β' Εθνική, όπου έχει και αυτό στα δικά του προβλήματα με τον τραυματισμό τον Τράσκοβιτς. Ωστόσο παρουσίασε μια κίνηση ανθρωπιάς, έκανε η διοίκηση του Αρκαλοχωρίου ανανεώνοντας το συμβόλαιο του τραυματία Τράσκοβιτς. Κατσούρη βρέθηκε ελεύθερο, σούταρε, αστόχησε όμως. Η μπάλα είναι για τους Άγιους Ανάργυρους. Σας λέγαμε ότι ο Τράσκοβιτς, η διοίκηση του Αρκαλοχωρίου, σε μια κίνηση ανθρωπιάς ανανέωσε το συμβόλαιό του προς τιμή του και έχει σχολιαστεί πολύ θετικά εδώ, αλλά φαντάζομαι και στο Πανελλήνιο η κίνηση αυτή. Το Αρκαλοχώρι που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χθες ιτήθηκε εκτός έδρας, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να, αν μπορεί να πάρει και κάποιον άλλο κοινοτικό ή ξένο παίκτη. ...49-44... ...49 Ηράκλειος, 44 Άγιοι Ανάργυροι, 8 και 43 πριν τη λήξη. Να ο Αλεξανδρόπουλος που θα δώσει το Χριστόδουλο, αυτός με μία στον Παπαδάκη, πάει προς τα μέσα και χάνει την μπάλα ο Μέλμπας. Τρέχει γρήγορα ο Λεφής μόνος του προς το καλάθι, κερδίζει το καλάθι, το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Φοβερή, φοβερή προσπάθεια από το Λεφή. Πραγματικά τόσο αφόρυβος αλλά τόσο ουσιαστικός συνάμα. Πάρα πολύ ουσιαστικός. Ο Λεφής, ο οποίος έχει φτάσει στους 5 πόντους και μπορεί να τους διευρύνει στους 6. Ευστοχή και στη βολή. Ο Θόδωρας ο Λεφής κάνει το 52-44, 8 οι πόντοι της διαφοράς. Δεν έχει αντίδραση μέχρι στιγμής η ομάδα των Αγίων Ενεργείων. Ο Αλεξανδρόπουλος πάει προς τα μέσα, κόβεται εντυπωσιακά από τον Μαρτίνα, παρακαλώ, από τον νεαρό Μαρτίνα. Νέα κατοχή για το Ηράκλειο. Καστανιώτης εδώ στο Μαρτίνα. Μαρτίνα, Καστανιώτης, χέρι με χέρι για τον Κατσούρη. Κατσούρη πάει προς τα μέσα, βρίσκει τον κενό διάδρομο, ωστόσο δεν μπορεί να σκοράρει. Τρέχει γρήγορα ο Γούνης, δίνει έξω για τον Παπαδάκη. Ωραία προσποίηση, βρέθηκε μόνος του προς το καλάθι. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Παπαδάκη, διάβασε πάρα πολύ καλά τη φάση, πήγε από αριστερά και έκανε το 52-46. Να ο Καστανιώτης από την κορυφή για το Ηράκλειο. Σκέφτεται να στάρει, το αφήνει, θα στάρει ο Πέτρου για τρεις, θα ευστοχήσει, άλλη μια ευχάριστη έκπληξη για τον Αλέξη Πετράκη. Ο Γιώργος ο Πέτρου φτάνει και αυτός στους 6 πόντους. 55-46, 7 και 13 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο.
Χριστόδουλος γυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δεν προσκοράρει όμως. Έκανε το κάτι παραπάνω και αυτός. Το βλέπει και το συζητάει με τον εαυτό του. Ωστόσο, 6 δευτερόλεπτα αναπομείνεται είναι για τους Άγιους Ανάργυρους. Για να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι. Πήρε ο Χριστόδουλος μαζί με τον Καστανιώτη, αυτή τη φορά όμως ευστοχή ο Χριστόδουλος. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία τον Καστανιώτη. Χριστόδουλος και Αλεξανδρόπουλος είναι οι κορυφαίοι σκόρερ της ομάδας των Αγίων Αναργύρων. Να ο Λεφής, να και ο Καστανιώτης, μπροστά του ο Χριστόδουλος. Παίρνει ο Κατσούρη, θα γυρίσει, δεν θα σκοράρει. Τελικά κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες των Αγίων Αναργύρων. Να ο Παπαδάκης. Παπαδάκης με τον Κατσούρη. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια ζήτησε φάουλ. Τίποτα δεν ήταν κατά την προσωπική μου άποψη. Έτσι όπως το είδα τουλάχιστον από εδώ πάνω. Μαρτίνα από τις 45 για 3 στόχοι ο νεαρός. Άστοχος. Εντυπωσιακό rebound. Άλλο ένα αυτοκρατηρικό rebound του Χριστόδουλου, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει τα πάντα γιατί είναι και φανερά κουρασμένος. Δεν παίρνει και μπάλα, ζητάει να μην πάρει μπάλα. Τι κάνει εδώ ο Σιώμος, κερδίζει το φάουλο, ο Μπέλμπας παίρνει πανέξυπνα το φάουλο, ο Κατσούρη, εδώ ο Μπέλμπας μπερδεύτηκε με μια επισφαλή τρίπλα, προσπάθησε να πάει προς το καλάθι, είχε στηθεί, είχε προλάβει, είχε στηθεί ο Κατσούρη, κερδίζει το επιθετικό φάουλ, το τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους και το τρίτο του Μπέλμπα. Σε ένα κομβικό σημείο του μάτς, σε ένα σημείο που το momentum δείχνει να το έχει το Ηράκλειο. Που τρέχει ένα σερί 11-2, αυτό τώρα τρέχει ένα 11-2 σερί. Να ο Λεφής παίρνει εντυπωσιακά την μπάλα και βάζει το καλάθι, κάνει το 13-2 σερί. Το διευρύνει το σερί του Ηράκλειο και αναγκάζει τον Γιάννη Βασιλόπουλο να πάρει time out. 57-48 το σκορ, σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστροφή εδώ ξανά στο Λίντο, στο κλειστό του Λίντο, να παρακολουθήσουμε τα τελευταία 5 και 47 λεπτά του παιχνιδιού με ένα σερί 11-4, έκανα λάθος προηγουμένως, όχι 13-11-4. Το Ηράκλειο προηγείται 57-48. Στα άλλα παιχνίδια η νίκη Αμαρουσίου με τη Δάφνη Δαφνίου είναι στο 35-44 για τους γηπεδούχους. Ο Χολαργός προηγείται 44-37 του Ερμή Αργυρούπολης. Και η Ελευθερία Μοσχάτου επικρατεί τον Χανίων στο ημίχρονο με 50-35. Άλλο ένα επιθετικό rebound μετά τη χαμένη επίθεση των Αγίων Αναργύρων για την ομάδα του Ηράκλειο. Και είναι ο Κατσούρη ο οποίος μόλις μπήκε έδωσε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα του. Λάθος από τον Καμαρινό, προλαβαίνει και κερδίζει το φάουλ.
Ο. Να δω από τον Κατσούρη που διαμαρτύρεται. Ο Μουράτος, ο Μάρθος ο Μουράτος, ο αδερφός του Μουράτου Βασίλη. Ο Κατσούρη ο οποίος έχει 4 φάουλ. Ο Μουράτος ευστοχεί, νομίζω ότι είναι ο πρώτος πόντος του Μάνθου Μουράτου, αν έχω από τις σημειώσεις που κρατάω, αν τις διατηρώ σωστά. ...57-50... Καμαρινός στη θέση του Κατσούρη, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα, 4-56... συγκλονιστικά ακόμα λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί το μάτς. Όχι, ο Κατσούρη έχει παραμείνει, θα παίξει με 4 φάουλ. Τον χρειάζεται ο Αλέξης Πετράκης. Σούτ για 3 από το Λεφή. Το rebound από τους παίχτες των Αγίων Αναργύρων. Σταματά την τρίπλα ο Κεφάλας. Δίνει στον Γούνη. Ο Γούνης χέρι με χέρι στον Μουράτο. Ο Μουράτος δείχνει το πλέις που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Και θα πάρει ο Ζουμαδάκης. Ζουμαδάκης ψάχνει, βρίσκει το Χριστόδουλο. Overplay από τον Καστανιώτη. Ζουμαδάκης για 3, εύστοχος, το πρώτο καλάθι του Ζουμαδάκη. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται από τον πάγκο του Παρουσίου. Των Αγίων Αναργύρων, Κατσούρη, κερδίζει το φάουλ του Μουράτου, τα αφήνει ο διαιτητής. Σουτ για 3 από το Λεφή, rebound για τους Αγίους Αναργύρους. Που και αυτό πανηγυρίζεται δεόντως. Αλλαγές αμέσως από τον Αλέξανδρο Πετράκη. Θα μπει ο Γιάννης Πετράκης. Ναι. Θα βγει ο Λεφής, ο οποίος φαίνεται κουρασμένος. Θα δώσει όλα. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον Λεφή. Το σκορ είναι 57-53 πριν, 3-53 πριν τη λήξη. 57 Ηράκλειο, 53 Άγιοι Ανάργυροι. Χριστόδουλος πάει προς τα μέσα με ταμπλό. Ο Κεφάλας δεν βρήκε στόχο. Πετράκης βήματα. Βήματα ο Πετράκης. 3-26 συνεχώς θα σας λέμε το σκορ. Τώρα για να έχετε μια εικόνα. 57-53, 3-26 πριν τη λήξη. Ηράκλειο, Άγιοι Ανάργυροι. Μουράτος. Δείχνει το σύστημα που θα παίξει η ομάδα του. Χριστόδουλος. Αλεξανδρόπουλος. Πάει προς τα μέσα, σταματά την τρίπλα, δίνει έξω. Τον Ζουμαδάκη τελικά κερδίζει ο Αλεξανδρόπουλος, κερδίζει ο Χριστόδουλος. Θα δώσει έξω στον Ζουμαδάκη. Μουράτος σούτ απελπισίας, τρία πόντο απίστευτο. Με ταμπλό, ο Μουράτος. 57-56. Μεγάλο σούτ ωστόσο. 2-56 πριν τη λήξη. Φάουλ του Μουράτο. Του Μουράτου. 57-56. 2-48 πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο παιχνίδι. Ακόμα 14 δευτερόλεπτα ακόμα για το Ηράκλειο να ολοκληρώσει επιτυχώς την επίθεσή του. Καστανιώτης. Μπροστά το Χριστόδουλος, Καστανιώτης, θα δώσει στον Πέτρου, θα σουτάρει για 3 ο Πέτρου. Rebound από τον Πετράκη, πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο από τον, καλάθι από τον Γιάννη Πετράκη. Εξαιρετική κίνηση, κρίσιμο καλάθι, 2-28, Ηράκλειο 59, Άγιοι Αναργύροι 56.
Αυτός είναι ο Κεφάλας. Θα πάει προς τα μέσα, σταματά την τρίπλα. Είναι μπροστά το Πετράκη που παίζει εξαιρετικές άμυνες. Σούτια 3 από τον Κεφάλα, άστοχος. Φάουλ από τον Καστανιώτη, γιατί το rebound το κέρδισε ο Χριστόδουλος. Έδωσε μεγάλη μάχη κάτω το καλάθι ο Χριστόδουλος. Πήρε το rebound. Κατοχή για τους Άγιους Ανάρτητους 14 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Πήρε πριν ολοκληρωθεί η επίθεση της, των Αγίων Αναργύρων. 2 και 13 είναι πριν ολοκληρωθεί το, παιχνίδι. Για να δούμε τι θα κάνουν οι Άγιοι Ανάργυροι σε αυτή την κρίσιμη ομολογουμένως επίθεση. Είναι ο Κεφάλας, πάει προς τα μέσα, το κλείνει πολύ ωραία ο Πέτρου. Κεφάλας με προσποιήσεις, με αριστερό λέει απ' εξαιρετική άμυνα και rebound από τον Γιώργο τον Πέτρου, που είχε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δίκαια πήρε το χρόνο που διεκδίκησε από τον Αλέξη Πετράκη. Καμαρινός έξω στον Πέτρου, πάτησε γραμμή αυτός. Κατοχή για την ομάδα των Αγίων Αναργύρων που έχει 110 δευτερόλεπτα ακόμα, αν μπορέσει να ισοφαρίσει ή να ανατρέψει το σκορ. Για να δούμε. 110 δευτερόλεπτα ακόμα. Ηράκλειο 59, Άγιοι Ανάργυροι 56. Μουράτος θα σουτάρει για 3. Έρμπολα αυτή τη φορά από τον Μουράτο. Το κρίσιμο σουτ δεν ήταν εύστοχο. Τα βάζει με τον εαυτό του. Αλλαγή ή time out. Σε λίγο πάλι μαζί. Επιστροφή στο κλειστό του Λίντο, 95 δευτερόλεπτα ακόμα, Ηράκλειο 59, Άγιοι Ανάργυροι 56. Φαντάζομαι το Γιάννης Πετράκης θα έδωσε οδηγίες να σημειωθεί ένα καλάθι και μετά μια καλή άμυνα και το παιχνίδι ουσιαστικά θα έχει κρυθεί. Για να δούμε, θα μπορέσει να πετύχει το καλάθι το Ηράκλειο σε αυτή την κρίσιμη επίθεση. Σούτ για 3 από τον Κατσούρη, εύστοχο αυτό που λέγαμε! Ο Ίντιτ Κατσούρη με το τρίποντο ψυχολογίας που πήρανε από το άστοχο τρίποντο του Μουράτη. Έχει κάνει το σκορ 62-56. Πρέπει να σκοράρουν οι Άγιοι Ανάργυροι άμα θέλουν να επιστρέψουν. Για να δούμε. Δεν μπορούν να το rebound που λέγαμε. Το μάτς κατά τη γνώμη μου έχει κρυθεί. Ακόμα 57 δευτερόλεπτα. Καμαρινός. Κρατάνε την μπάλα. Θα πάνε για φάουλ βέβαια παίκτες των Αγίων Αναργύρων. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Προσπαθεί ο Μουράτος. Θα το πάρει τελικά. Ο Καμαρινός προσπάθησε με κόπο να κερδίσει το φάουλ, να κάνει το φάουλ ο Μουράτος. 47 δευτερόλεπτα ακόμα. Βάζει το λεφί μέσα αμέσως ο Πετράκης. Θέλει ψηλό, δεν θέλει δημιουργία τώρα. Να κρατήσει την μπάλα, θέλει να έχει εύσοχους στις βολές. Βγάζει τον Κατσούρη. 47 δευτερόλεπτα. 62 Ηράκλειο, 56 Άγιοι Ανάργυροι.
και να στις βολές ο Καμαρινός που μπορεί να διευρύνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. ...63-56. Με τον 7ο πόντο του Καμαρινού. Rebound από τον Χριστόδουλο, ψάχνει γρήγορα να δώσει στον Αλεξανδρόπουλο που θα πάει για το σούτ απελπισίας. Όχι, θα το δώσει πάσα στο Ζουμαδάκη, κερδίζει το τρίποντο. Ο Ζουμαδάκης ο κεφάλας, δεν μπορώ να δω από εδώ πέρα. Ο Ζουμαδάκης νομίζω. Ναι. 39,5. Πριν τη λήξη. Από 5 ομαδικά και 2 ομάδες. Αλλαγή για τον Άγιο Ανάργυρο, τους Άγιους Ανάργυρους. Βγαίνει ο Χριστόδουλος, ο οποίος τα έδωσε όλα πραγματικά. Με τα κόπων και βασάνων βγαίνει έξω. Πολύ καλός παίκτης. Μπήκε ο Σιώμος. 63-57. Με τον τέταρτο πόντο του Μιχάλη Ζουμαδάκη. ...63-58. ...63-59. Ακόμα 39,5. Τεχνική ποινή στο Μουράτο. Δεν ξέρουμε το λόγο. Τεχνική ποινή σφύριξε στο Μουράτο. Άρα μία βολή για την ομάδα του Ηράκλειο. Ο Μουράτος πάει στον πάγκο. Και ο Καμαρινός θα σουτάρει βολή. Δύο βολές, συγγνώμη. Κατοχή για το Ηράκλειο. Λέφης, Πετράκης, Κατσούρη, Καμαρινός και Καστανιώτης η πεντάδα του Ηράκλειου στα τελευταία 5 λεπτά, τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Μουράτος παραμένει μέσα, Ζουμαδάκης, Κεφάλας, Αλεξανδρόπουλος και Σιώμος. Το Ηράκλειο καταφέρει και περνάει την μπάλα με ανοιχτό παιχνίδι. Κερδίζει το φάουλ από τον Κεφάλα ο Πετράκης ή ο Καμαρινός, δεν έχω καταλάβει ποιος. Ο Πετράκης είναι. 63-59. Με το Γιάννη Πετράκη που, που πήρε το καθαριστικό επιθετικό rebound όταν το σκορ ήταν 56-55 νομίζω. Ή 57-56. Πήρε το καθοριστικό rebound και έδωσε το έλαυσμα ώστε να μπορέσει μετά η ομάδα του να ξεφύγει με 6 πόντους 32,2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού.
32,2 δευτερόλεπτα ακόμα. Πρέπει να συμβούν πολλά για να μπορέσουν οι Άγιοι Ανάργυροι να κάνουν την ανατροπή. Χρειάζεται ένα μικρό θαύμα για να δούμε. Κεφάλαια στο διατρής. Rebound από τον Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος πάει προς τα μέσα. Χάνει την μπάλα και κερδίζει ο Πετράκης, ο οποίος πάει στη γωνιά και καλά κάνει, κερδίζει το φάουλ. Δεν κάνει το λάθος όμως. Κεφάλαια πάει προς τα μέσα. Δεν βάζει το καλάθι. Αλεξανδρόπουλος κερδίζει το φάουλ. 10,6 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το μάτς. Προφανώς θα παίξει και διαφορά ρόλο. Γι' αυτό θέλουν και τη διαφορά οι δύο προπονητές. Αυτό κοιτάζουν τώρα. Το μάτς έχει χαθεί, έχει κρυθεί υπέρ του Ηράκλειου. 65-59 και ο Αλεξανδρόπουλος στις βολές. Το 14ο πόντο του Θοδωρή Αλεξανδρόπουλου και 69-61. Νέο time-out που αυτή τη φορά το ζήτησε το Ηράκλειο με τον Αλέξανδρο Πετράκη. ...10,6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το μάτς. Το Ηράκλειο στην πρεμιέρα και στην επιστροφή του στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής μετά από 5 χρόνια στις εθνικές κατηγορίες επιστρέφει, κάνει σημειώνει την πρώτη του νίκη. Μια δύσκολη νίκη απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα, τουλάχιστον στις κατηγορίες της Αθήνας. 65 Ηράκλειο, 61 Άργιοι Ανάργυροι. Μια νίκη που οφείλεται κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, καθώς το Ηράκλειο ήταν κυριαρχικό στην κυριολεξία. Προηγήθηκε 24-9. Τώρα προσπαθούν να πάρουν τις διαφορές. Τη διαφορά οι δύο ομάδες. 5,9 φάουλ πάνω στον Λεφή. Μια νίκη που σε γενικές γραμμές κρίνεται δίκαιη, παρόλο την αντίδραση που έβγαλε από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά η ομάδα των Αγίων Αναργύρων. Έχοντας τα δύο επιμέρους δεκάλεπτα προβάδισμα στο σκορ, στο τελευταίο δεν το είχε. Το επιμέρους σκορ είναι 19-17. Σε ένα μάτς που επιτρέπει στο Ηράκλειο να χτίσει αυτοπεποίθηση και να συνεχίσει με αισιοδοξία εν ώψη της δύσκολης πραγματικά σεζόν. Πάρα πολύ καλός. Ο Λεφής σημειώνει άλλο ένα πόντο. Κάνει το 66-61. Ο Θοδωρής ο Λεφής είναι ο 7ος του πόντος αυτός. 5,9 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Rebound από τον Αλεξανδρόπουλο. Γρήγορη πάσα στον Παπαδάκη. Πάει προς τα μέσα. Τέλος χρόνου. Δεν ξέρω μετράει. Μετράει. 63 τελικό σκορ, Ηράκλειο 66, Άγιοι Ανάργυροι 63, πρώτη νίκη για το Ηράκλειο στην πρεμιέρα της National League 2 για την περίοδο 2022-2023. Από εδώ, από το κλειστό του Λίντου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα, από μένα, το Μανώλη, το Σκεπασιανού
και τον Χαράλα από τον Καραδεμύρη που ήταν στην κάμερα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Καλό σας βράδυ.